Κουλίνα, τη τριτοβάση τη εκπαίδευση και παρέχει τη δυνατότητα στου νέου και νέε για επαγγελματική σταδιοδρομία προσφέροντα υψηλού επίπεδου τεχνική εκπαίδευση. Και αυτή τη στιγμή παρελάβει μπροστά από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ο Ολυμπιακό τη διοίκηση υποβρυχνών των ανθρωπών. Η γνωστή μα σε όλου παραπάνω. Αποτελούν εξαιρετικά επίλεκτο και εξαιρετμένο τμήμα των ενόπλων δυνάμεων, αποστούν πάντα εδώ στο Σύνταγμα ένα από τα θερμότερα χειροκροτήματα. Είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν οποιαδήποτε στιγμή στο κάλεσμα της πατρίδας, αναλαμβάνοντας με επιτυχία τις πιο παράδειγμες αποστολές. Εκπαιδεύονται καθημερινά πάνω στις ειδικές επιχειρήσεις. Που αποτελεί ισχυρή δύναμη αποτροπής και εγγυάται την ελευθερία και ανεξαρτησία του έθνους μας, παράλληλα συνεισφέρει στις ανάγκες του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα του νησιωτικού πληθυσμού. Μπορούμε να πούμε όλοι. Η διοίκηση υποδεχείων καταστροφών. Ο εξοπλισμός της τελευταίας τεχνολογίας, ο οποίος συνεχώς αναγνώνεται. Και ακολουθούν τα πεζοπόρα τμήματα της πολεμικής αεροπορίας. Προηγείται η μουσική της, η οποία συγκροτήθηκε το 1947. Η μουσική της πολεμικής αεροπορίας λαμβάνει μέρος σε ορταστικές εκδηλώσεις και συναυλίες σε όλο τον ελλαδικό χώρο, καθώς επίσης εκπροσωπεί την πολεμική αεροπορία σε στρατιωτικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Ακολουθεί η σχολή με την πολεμική της σημαία. Τα νέα τα παιδιά που περνούν τώρα μπροστά από τον χώρο των επιστήμων είναι τα αυριανά στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, η αυριανή αεροπορική γενιά που θα παραλάβει την εναέρια σπιτάνη. Η σχολή Κάρων είναι το αεροπορικό της χώρα. Έχετε νέους και νέες, με όνειρα και ιδανικά, κάθε γωνιά της ελληνικής γης. Που έχουν τη θέληση και τη δύναμη να σταδιοδρομήσουν ως αξιωματική της αεροπορικής οικογένειας. Οι πράμινοι, οι μηχανικοί, οι ελεκτές αεράμινες εργάζονται και μοχθούν για τον ίδιο σκοπό, την προάσπιση του ελληνικού ουρανού. Συνεχίζεται με τα τμήματα των σχολών επαξιωματικών της αεροπορίας και την πολεμική σημαία της σχολής τεχνικών.